Cara, espera. Ya. Ya sabes que harasas. Hi. Σε μεγάλη επιτυχία στο προηγούμενο επεισόδιο με τα αυτόν τον μεγάλο ασό Μάριο Δημητριάδη, του οποίου βασίλευε στην ομονία πριν από. Αλλά δεν θα αφήσω αυτό το θέμα. Είμαστε στην εκπομπή μας κι άλλοι. Τέτα τέντε τον Κωνσταντίνο Αντωνίδη και σήμερα έχουμε κάτι διαφορετικό. Θέλω να δώσουμε μια πινελιά στην εκπομπή μας και φέραμε έναν απλό πολίτη και να μην τα πολυλογώ, ο Λάβρος Ιωάννου, κυρίες και κύριοι. Κάτσε ρε σπουσιά. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Λάβρο. Κάθισε. Μετά από αυτό θα πρέπει να πάμε σε διαφημιστικά. Κουραστήκατε να φυδατώνεστε μετά από μια καλή γυμναστική. Εβίβα! Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ με τον Λάβρο Ιωάννου, ο οποίος είναι έτοιμος να μας μιλήσει για όλα. Όταν λέω για όλα, εννοώ για όλα. Γεια σου, Λάβρο. Καλησπέρα. Πόσο χρόνο είσαι? Είμαι 16 ετών. Είσαι 16. Τι θα σπουδάσεις όταν μεγαλώσεις? Κάτι με βιολογία. Κάτι με βιολογία, μάλιστα. Με τι ασχολείσαι στον ελευθερό σου χρόνο? Ως παιδί και εσύ, ως έφηβος, πρέπει να κάνεις πράγματα τα οποία σε ευχαριστάνε. Ναι. Παίζω αμέτρητες ώρες LOL με τους φίλους. Μίλησε μας λίγο γι' αυτό. Είμαι πολύ καλός σε αυτό το παιχνίδι. Γι' αυτό χάσατε προχθές το τουρνουά. Άκουσα, παίξατε τουρνουά, χάσατε από τον δεύτερο γύρο. Πώς είσαι τόσο καλός? Εγώ είμαι καλός. Οι άλλοι. Άκουσα για έναν Χρήστ. Ο Χρήστ, ναι. Ήταν solo top. Μάλιστα, δεν καταλαβαίνω αυτές τις ορολογίες. Μιας και μιλούμε, να πούμε για τα εφήβα μας, τα οποία μας κορυγάνε. Μας δίνουν πολλά λεφτά. Τα νουνού μας εδώ, γάλα μεγάλης διάρκειας. Και θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Λάβρο, πού θα σπουδάσεις? Στην Αγγλία. Γιατί στην Αγγλία, υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος? Ο πατέρας μου είναι από την Αγγλία. Φαίνεσαι λίγο Τσάρλις, να πούμε, αλλά το υποψιάστηκα, αλλά δεν ήθελα να σε προσβάλλω, καταλαβαίνεις. Έχεις αδέρφια? Έχω τρεις αδερφές. Τώρα με την κρίση θα είναι δύσκολο, ναι. Αλλά σε αυτό το σπίτι έπαυλη είναι, τι μου λες, Λέγουμε εδώ και το σπίτι. Μπράβο, ρεπόρτερ, κάμερα μας, sorry. Έχω και λίγο πρόβλημα, ξέρετε. Ναι, κυρίες και κύριοι, συγγνώμη, με ειδοποιούν από το κοντρόλ, πρέπει να πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό διάλειμμα. Γεια σας. Νουνού, αγόρι μου, νουνού, γιατί εγώ πλέον έχω πέρασει σε ένα νέο επίπεδο σαν μητέρα. Δίνω στα παιδιά μου μόνο νουνού. Το νουνού παιδί έχει ασβέστιο και μειώνει δραστικά την κύφωση. Είναι το καλύτερο. Αφαιριωμένο καλά. Νουνού. Θα πω ποιος είναι εδώ στον τραπέζι μου. Δικαιούμαι. Στον πράγμα μου!